αυτονόμο Χατζηδάκη εφαρμόστηκαν όλα τα αρνητικά άρθρα πλην του άρθρου που αφορούσε την κάρτα εργασίας. Παρότι είχαμε τις δεσμεύσεις ή τις υποσχέσεις ότι στα ξενοδοχεία ιδιαίτερα θα εφαρμοστεί από τις αρχές της χρονιάς, μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν αντιλαμβάνομαι τι ελέγχους μπορεί να κάνουν αυτοί που θα έρθουν τα κλιμάκια από την Αθήνα, όταν ούτε την υποδουλωμένη εργασία, δηλαδή τις απλήρωτες υπερορίες, δεν μπορούν να ελέγξουν, γιατί σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη επιτρέπει στους εργοδότες να μπαίνουν να το δηλώνουν αργότερα. Οπότε αυτό που εμείς θέλουμε σαν εργατικό κέντρο, σαν συνδικάτα, στον χώρο του τουρισμού, είναι να στελεχωθούν οι τοπικές επιθεωρήσεις εργασίας για να γίνουν μόνιμες, να γίνονται συνέχεια ελέγχοι. Εννοείται να εφαρμοστεί η κάρτα εργασίας και εννοείται να γίνει και η τοπική συλλογική σύμβαση υποχρεωτική, έτσι ώστε όποιος παραβατεί να τιμωρείται. Κοιτάξτε να δείτε, πριν λίγο καιρό έγινε υποχρεωτική η σύμβαση των ξενοδοχοπαλίων όσον αφορά πανελλαδικά. Δυστυχώς δεν ξέρουμε όμως σε τι βαθμό βρίσκονται οι ελέγχοι από την επιθεώρηση εργασίας. Ξέρουμε ότι υπάρχει υπερστελέχωση και αναρωτιόμαστε όλοι πώς θα γίνουν οι ελέγχοι τώρα που έχει ξεκινήσει η σεζόν και θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους εργαζόμενους. Συνεχίζονται δυστυχώς καθημερινά οι καταγγελίες στο σωματείο μας όσον αφορά τις συνθήκες εργασίες που βιώνουν οι εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου. Επίσης έχουμε αρκετές καταγγελίες ότι δεν τηρείται η σύμβαση εργασίας όσον αφορά τα μισθολογικά όρια και δίνουν λιγότερα χρήματα με συμφωνίες οι εργοδότες. Βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες πέρα του οκταώρου. Βλέπουμε ότι δεν παίρνουν ρεπό σε κάποιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνονται εντατικοί έλεγχοι. Λέμε ότι πρέπει να στελεχωθεί η επιθεώρηση εργασίας αλλά και το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφαλισμένων. Έχουμε βέβαια είδηση ότι θα κατέβουν και κλιμάκια από την Αθήνα να συνδράμουν στο έργο όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των τουριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι μόνο. Εμείς λέμε βέβαια ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα η ψηφιακή κάρτα εργασίας που εκεί αποδεικνύεται η προσέλευση και η αναχώρηση του εργαζομένου που το ώστε να τηρείται το ωράριο εργασίας. Εμείς λέμε ότι πρέπει οι ξενοδόχοι να σεβαστούν τους εργαζόμενους, πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν όλοι ότι οι εργαζόμενοι είναι ο μοχλός ανάπτυξης για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.